εκφύσεως, ηθοποιός εξ ιδιοσυγκρασίας, συγγραφέας εξ ενστίκτου. Έχει πει την Αμανδηλαρά και την ευχαριστώ όπου και αν είναι. Απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο. Ήταν λοιπόν κάτι πολύ εύστοχο. Ναι, το έπεσε διάνα. Είναι από αυτά που συνήθως ακούς σχόλια και λες τώρα καλά κάτι μας είπες. Αλλά αυτό ήταν πολύ ακριβές όταν διατυπώθηκε. Συνέπεσε με την έκδοση των τριών βιβλίων από τις εκδόσεις Καστανιώτη και έπεσε την κατάλληλη στιγμή. Δεν θα μπορούσα να βρω δηλαδή καλύτερα λόγια για να συστήσω τον εαυτό μου. Υπάρχουν φορές που σας έχουν περιγράψει ή αποδώσει ή συστήσει με τελείως άκυρους όρους. Είστε δηλαδή λίγο παρεξηγημένος. Στέκα. Στέκα, ναι. Μπιλιάρδο. Γαζέλα. Πρίγκιπας της νύχτας. Τρεχαγύρευε. Αυτό το παιδί, λοιπόν, είναι πάρα πολύ περίεργο. Άκου πτώμα να μαθαίνεις, από την ταινία του Νικολαίδη. Πολλά και διάφορα ακούει κανείς για τον εαυτό του. Έχουν ενδιαφέρον, δηλαδή, άμα τα δεις ως εξωτικό τοπίο μιας χαρτογράφησης, που στην ουσία δεν είχε κανένα νόημα, διότι δεν έκανες καμιά προσπάθεια για να είσαι τούτο, εκείνο ή το άλλο. Ήσουνα ό,τι ήταν να ήσουνα, όπως μπορούσε να ήσουνα. Αυτοσχεδιάζουμε συνεχώς έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι καμιά χώρα που σε βάζει σε ένα σχολείο και από εκεί βγαίνεις με διαμορφωμένη αντίληψη. Είναι όλο ένας αυτοσχεδιασμός. Είχα και την ευτυχία τυχεία να μείνω μόνος από 15 χρονών, διότι πέθανε η μητέρα μου και με άφησε να αποφασίζω για τον εαυτό μου. Και πολύ σύντομα κατάλαβα ότι όλοι οι ρόλοι ήταν πιασμένοι. Αλλά ο μόνος ρόλος που μου έμενε να παίξω ήταν εμού του ιδίου. Και έτσι πολύ σύντομα συνέβη αυτό, με απώλεια να απέχω των συναισθημάτων μου. Δηλαδή. Ναι, δηλαδή έχω μία αδυναμία και αφοσίωσης και ανορεξία του να ολοκληρώσω κάτι. Βαριέμαι εύκολα. Αυτό λοιπόν με έκανε ένα έρμεο, κατά κάποιο τρόπο, αλλά με μια στοιχειώδη πειθαρχία που δεν ξέρω από πού προερχόταν, η οποία μου έλεγε ότι μέχρι εδώ σε παίρνει, παραπάνω δεν σε παίρνει. Δεν σε παίρνει ούτε να οδηγείς, ούτε να κάνεις κατάχρηση ναρκωτικών, μόνο όσο χρειάζεται για να ακούς καλύτερα μουσική και να κάνεις έρωτα, ας πούμε, όχι παραπάνω. Αλκοόλ, ξέχασέ το, το είχε ασχοληθεί με το άθλημα ο μπαμπάς και τα αποτελέσματα τα είδαμε. Δηλαδή καταστράφηκε όλη η περιουσία κτλ. Οπότε έπρεπε να διαλέξω έναν δρόμο ο οποίος δεν ήταν και. Δεν μου έδινε κανένας μια πηξίδα. Έπρεπε μόνος μου να το βρω αυτό. Και εντελώς, χωρίς να το πάρω χαμπάρι, συνέβη κάποια στιγμή. Χωρίς να δίνω σημασία δηλαδή. Και επιζητώντας να είμαι αδιάφορος. Ήθελα να παραμείνω αδιάφορος. Όταν ήμουν μικρός, οι μόνοι τύποι που με ενδιαφέρανε στο σινεμά, στη ζωή κτλ. Το σινεμά με παρέλαβε από πολύ μικρό, από την Dolce Vita του Φελίνη. Τότε ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Εξαιτίας αυτής της απόστασης που είχε από τα πράγματα, ενώ ήταν μέσα σε αυτά, ο Μαρτσέλο Μαστρογιάννη. Mm-hmm. Οι γονείς μου θέλανε να είμαι στο διπλωματικό σώμα. Κάτι θα ξέρανε. Εγώ πάλι ήθελα από πολύ νωρίς να κάνω άλλα πράγματα, όπως να μην ξυπνάω νωρίς το πρωί, να μην έχω καμία υποχρέωση, να μην πρέπει να φέρω εις πέρας κάτι. Μ' άρεσε πολύ να είμαι συνοδηγός. Δηλαδή ήθελα κάποιος άλλος να είναι και εγώ να είμαι δίπλα και να στρίβω κανένα τσιγάρο, να ανοίγω καμιά μπύρα, να λέω ότι μπορεί να πάμε δεξιά και μετά αριστερά, νομίζω. Δεν τα κατάφερα άσχημα μέχρι στιγμής. Όχι, φαίνεται να έχει εκπληρωθεί αυτό. Είναι χωροταξικά, είναι εξαιρετικά, δηλαδή το λένε όλοι. Πώς έχεις τέτοιο προσανατολισμό. Και στις ξένες πόλεις που πηγαίνω τα καλοκαίρια όταν κάνει πολύ καύσωνα εδώ, ή τουλάχιστον πήγαινα πριν προκύψουν όλα αυτά που προέκυψαν και που ξέρετε πολύ καλά, πήγαινα και ακριβώς και με το πρώτο πράγμα, άφηνα τα πράγματά μου στο ξενοδοχείο και ήξερα μια στοιχειώδη της πόλης, χωροταξία, πού να πάω. Πού πάνε τα beautiful people, πού συχνάζουν οι κουκλίτσες, και, διότι αυτά με ενδιαφέρουν πολύ σύστα. Τα μουσεία και τα λοιπά θα τα βρεις εκεί, είναι, σε περιμένει, δεν υπάρχει. Αλλά ο κόσμος, ο ζωντανός, που συναλλάσσεται, που πίνει, που γλεντάει, που ερωτεύεται, αυτό ήταν που με ενδιαφέρει πάντα. Έχετε γνωρίσει τελευταία κάποιον άνθρωπο, ή μάλλον θα σου πω, ποιος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που γνωρίζετε και πραγματικά νιώσατε ότι σας συναρπάζει? Το συναρπαστικό είναι ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο, για να είμαι ειλικρινής πια. Δεν προκύπτει εύκολα. Τι είναι συναρπαστικό? Ξέρω, μ' αρέσει ότι έρχεται και όταν φεύγει. Μ' αρέσουν οι τυχαίες πράξεις απρόσμενης γενναιοδορίας.
Μπορεί δηλαδή... Είναι το μόνο που με συγκινεί. Δηλαδή, ξαφνικά ένα βλέμμα ή μια χειρονομία στο μετρό, σε ένα λιμάνι, σε ένα αεροδρόμιο, που κάποιος ξανοίγεται χωρίς να έχει κανένα λόγο, χωρίς να έχει προηγηθεί κανένα βλέμμα που να σημαίνει ότι κάτι θέλω ή κάτι θέλει αυτός από μένα. Αυτά με συγκινούν πάρα πολύ. Τελείως έτσι απροσδόκητα. Γιατί έχετε υποφέρει περισσότερο στη ζωή? Νομίζω για τίποτα. Είμαι ένας άνθρωπος που από το πλεόνασμα δίνω, όχι από το υστέρημα, δεν στερήθηκα τίποτε. Δηλαδή δεν ήθελα τίποτε άλλο από αυτά που είχα κάθε φορά. Δεν ήθελα, ας πούμε, κάποια άλλη ζωή, κάποια θέση, να τελειώσω κάποια σχολή. Δεν με ενδιαφέρε καθόλου αυτό το πράγμα. Ήθελα να σουλατσάρω, να αστειεύομαι, να πηγαίνω στα πάρτις, ταξίδια, πολύ λογοτεχνία, πολύ σινεμά και μουσική. Ήμουν τυχερός γιατί μεγαλώνοντας μου προέκυψε από την Κατερίνα Καφετζή να κάνει μουσική Κάφκα. Επιλογή στην εκπομπή μου η Κάφκα και είναι το καλύτερο που μπορεί να μου τύχει. Γιατί εγώ μπορεί να πάω στο ραδιόφωνο 10 η ώρα το πρωί και η προηγούμενη νύχτα να είναι Βατερλό. Βατερλό, δηλαδή, να μην ξέρεις. Το αδιέξοδο των δύο φίλων, το μέλλον του πλανήτη, τη γελία κυβέρνηση. Αυτά. Όλα αυτά. Απεσιόδοξα πράγματα, πολύ μελαγχολικά. Και πάω το πρωί και βάζοντας τα ακουστικά και ακούγοντας τη μουσική, υπάρχει μια μεταφορά. Και σκέφτομαι ότι η ζωή μπορεί να είναι ωραία, έστω και για ένα δίωρο, το οποίο όμως εμένα με φορτίζει για την υπόλοιπη μέρα. Νομίζω και τους ακροατές. Και είναι αυτό... πιθανόν. Είναι πιθανόν. Φαντάζομαι ότι. Είναι εντελώς μεταφυσικό να συμπέσουν. Ναι. Δεν υπάρχει, δεν είναι υποχρεωτικό ότι αν είσαι σε μια σκηνή και εσύ αισθάνεσαι πολύ καλά ότι οι άλλοι δεν πλήττουν. Όχι. Αλλά όταν συμπέσει πραγματικά να περνάτε και οι δύο καλά, είναι ευχή έργων. Πριν λίγο είπατε τη λέξη κυβέρνηση και δεν περίμενα να ακουστεί αυτή τη συζήτηση. Γενικώς. Δηλώνετε απολυτικοί, είστε έτσι. Δεν τους έχω σε καμία εκτίμηση. Ποτέ, κανέναν. Με μόνη εξαίρεση ίσως τον Γκάντι, μου άρεσε αυτό, ότι κάντε ό,τι θέλετε, εγώ βία δεν ασκώ, και του Τριντό, του Καναδά, ναι. Ο οποίος ήταν ένας gentleman. Τον μπαμπά Τριντό λέμε τώρα. Τον μπαμπά Τριντό, ο οποίος, ας πούμε, πέρασε διάφορα. Η σύζυγός του κάποια στιγμή ακολούθησε τους Rolling Stones. Ήταν γκρούπι. Πήγε στη Νέα Υόρκη να κάνει κόκα και διάφορα τέτοια. Δεν το σχολίασε ποτέ. Το βρίσκω εξαιρετικό. Και επίσης σε κάποια άλλη περίπτωση που ο Νίξον του είπε ότι είναι μαλάκας γιατί δέχεται τον Τζον Λένον και τον Γιώκο Όνο να κάθονται στο κρεβάτι και να διαφημίζουν τον έρωτα και του δίνει άδεια εισόδου στη χώρα, ενώ η Αμερική δεν το επιτρέπει του Τζον Λένον κτλ. Ναι. Κάποιος δημοσιογράφος το μετέφερε του Τριντό αυτό, ότι λέει για εσάς ο πρόεδρος Νίξον ότι είσαι μαλάκας. Και ο Τριντό είπε, άμα είσαι ευγενής, αυτά. Λέει, δεν βαρύνεστε. Καλύτεροι άνθρωποι μας έχουν προκύψει, προσάψει πολύ χειρότερους χαρακτηρισμούς. Οπότε, ξέρεις. Σωστό. Είναι πολύ ωραίο όμως να λες το πληθυντικό κάποιον. Είστε μαλάκας. Ταιριάζει υπέροχα. Είπατε εκεί κάπου στο ενδιάμεσο με αφορμή τον Τζον Λένον και τη λέξη έρωτα. Και νομίζω ότι θα μου άρεσε να ακούσουμε εδώ μία συμβουλή, κάτι για τα κορίτσια για τις σχέσεις, για τα αγόρια για τις σχέσεις. Δεν υπάρχει καμία έξω από έναν αυτοσχεδιασμό. Άλλα νομίζεις ότι ξέρεις και ετοιμάσαι να τα βάλεις μπρος και άλλα σου προκύπτουν. Επίσης, έχει ενδιαφέρον ότι κάθε φορά που αισθάνεσαι ή το παθείς, ένα βατερλό υπαρξιακό, σου χαμογελάει ακριβώς ένα κορίτσι που πάντα ονειρευόσουν. Είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλους, βλέπω συμβαίνει. Εγώ το έχω προσέξει ότι κάθε φορά που είμαι εκπεπτοκός, δηλαδή, σαν τη δοτική που καταργήθηκε, που λέει και ένας φίλος. Δηλαδή, κάθε φορά που προκύπτει αυτό το πράγμα, γιατί έχω μάθει ένα σωρό πράγματα στη ζωή μου, πόσο περνάνε τα χρόνια, δεν ισχύουν. Mm-hmm. Διότι έρχονται οι κυβερνήσεις και λένε άλλα και ετοιμάζουν άλλο είδος ανθρώπου. Ενοχλητικό είδος πάντα, διότι αφήνουν απ' έξω πάρα πολλά πράγματα. Και ο άνθρωπος είναι μια εξαιρετική συγχορδία. Που άμα τη στερήσεις, δεν λέει. Θέλει να ανοίξει όλη η βεντάλια. Αυτό είναι. Και συνήθως το στερούν αυτό. Θέλουν ένα τύπο ανθρώπου να κάνει τη δουλειά τους. Τους συχαίνομαι γι' αυτό. Ειλικρινά. Εν πάση περιπτώσει. Να πούμε όχι. Τι άλλο συχαίνεστε. Ποια έκφανση του συντηρητισμού μπορεί να είναι. Την Ελλαρία που παρκάρει όπου να είναι. Ένα σωρό πράγματα. Δεν. Άλλο που παίζει δυνατά τη μουσική που περνάει με μια εξάτμιση και νομίζει ότι είναι το κέντρο του σύμπαντος. Υπάρχουν ένα σωρό πράγματα τα οποία μπορεί να σε κάνουν από τα ρούχα σου, ας πούμε. Δεν. Γενικά. Η άγρια χαρά της Ελληναρίας είναι από τα πιο ενοχλητικά πράγματα. Εδώ οι άνθρωποι έχουν μια παράδοση, από ό,τι έχω καταλάβει, στα πένθη.
Φιέστα δεν ξέρουν. Δηλαδή, άμα τους πεις να στήσουν μια γιορτή, δεν μπορούν. Πας στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και περιμένεις να είναι μια γιορτή. Και είναι αξιρισιά, αμπέχωνα, καταθλιπτικές εισαγωγές, μακροσκελέστατες, ξύπνα που να είναι, θα χτυπήσουν οι καμπάνες. Άλλα ντάλλον δηλαδή. Ούτε καταλαβαίνεις τι γίνεται. Έχω βρεθεί σε τόσα μέρη του κόσμου, όταν ήταν φιέστα, ήταν φιέστα. Όταν υπήρχε πάρτι, πήγαιναν οι άνθρωποι για να διασκεδάσουν, όχι για να αναλύσουν τα καινούργια οικονομικά μέτρα του δεν ξέρω πιανού, χαϊδεύοντας το παντελόνι σου στο γνωστό σημείο. Δηλαδή, εξωφρενική η κατάσταση. Αλλά ευτυχώς που υπάρχει η μουσική, η εκπομπή, η λογοτεχνία, μερικές ταινίες, αν και το τελευταίο καιρό σπανίζει και αυτό, διότι με την εκδημοκρατικοποίηση που μπορεί να κάνει οποιοδήποτε ταινία, ακόμη και το κινητό του. Ναι, έχεις το δικαίωμα, αλλά δεν με αφορά καθόλου η ιστορία σου. Δεν είμαστε υπέρ του εκδημοκρατισμού της φήμης. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θέλω τις παλιές μεγάλες φυσιογνωμίες. Ναι. Να επαναληφθεί ένας Ταρκόφσκι, ένας Βισκόντι, ένας Μπέργκμαν, ένας Κουροσάουα. Αυτά όλα είναι. Εντάξει. Πήρε ο Γιαννάκης το κινητό του και έκανε μια ταινία. Είχα μια σκασίλα. Τι να σου πω. Τι να σου πω. Που το παιδί επιτέλους εκφράστηκε. Kiss my ass. Εντάξει. Εκφραστείτε, δεν είναι ικανή. Έχω διαβάσει κάτι πολύ βαριές αναλύσεις στη σχολή για τον εκδημοκρατισμό της φήμης, αν είναι καλό, αν είναι κακό. Αυτή την ανάλυση, αλήθεια, είναι έτσι, ναι. Μία πρώτη φορά έχω αυτή την ανάλυση. Δεν ξέρω να σου πω κάτι. Το ίντερνετ υποτίθεται ότι είναι καλό, ότι πολλοί κόσμος επικοινωνεί κτλ. Ναι, δεν λέει κανένας όμως τους δημιουργούς εκείνους που έχουν φτιάξει μουσικές, ταινίες, ζωγραφικές κτλ. Και τις οποίες διαδίδονται μέσα στο διαδίκτυο χωρίς να πληρώνει κανένας τίποτε. Ναι. Με ρωτάς εμένα πώς, που το έχω φτιάξει αυτά τα πράγματα, πώς επιβιώνω. Κατάλαβα. Mm. Είναι λέει καταπληκτικό, είναι δημοκρατικό. Τι λες, μωρέ. Σοβαρά. Τεμπελχανά. Τεμπελχανά. Διότι υπάρχει αυτό. Είναι όπως τα κινητά, είναι σύμμαχοι της αναβλητικότητας. Πρώτα παίρνεις ένα τηλέφωνο και λέγεις 8 παρατέρτο πάμε σινεμά. 8, 10, 16, 6 παρατέρτο από το παλάς. 15 τηλέφωνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εν τω μεταξύ, επειδή ήρθε ο Τέλης, έλεγα μήπως περάσουμε πριν από τη Βίβιαν. Μα τι πλάκα μου κάνεις. Σοβαρά το λέτε αυτό. Αυτό είναι πολύ αλήθεια. Ωραία. Ποια ποιότητα προηγούμενης εποχής, να το πω έτσι, σας λείπει περισσότερο. Είτε την έχετε προλάβει είτε όχι. Κοίταξε, οι κομψές φιγούρες των δανδίδων ή των αναρχικών στα καφενεία της Βαρκελόνης. Ή τον, ας πούμε, του Παρισιού, αυτό που έκανε και ο Woody Allen ταινία, δηλαδή, με όλα αυτούς τους Αμερικάνους και την Νότια Γαλλία και τους ζωγράφους. Καταπληκτικές εποχές αυτές. Ειλικρινά, δηλαδή, λυπάμαι πάρα πολύ που δεν ήμουν εκεί. Δεν τις πετύχατε. Εντάξει, μ' αρέσει που ζω τώρα. Θα ήθελα να υπήρχε ένας τρόπος, δηλαδή, να διακτηνίζομαι, να είμαι εκεί και εδώ. Δεν είναι εύκολο, υποθέτω. Ναι. Φέρετε κάποια έτσι χαρακτηριστικά από άλλες εποχές. Τα φέρετε εσείς. Τα παρατηρείτε και στους άλλους. Τι είναι αυτό που παρατηρείτε πρώτα σε μία επαφή? Τα ρούχα, ας πούμε, παίζουν ρόλο, τα μαλλιά, τα φροντισμένα άκρα. Τα πόδια. Τα πόδια. Ξέρεις. Τα πόδια. Τα πόδια πάντα ήταν σημαντικό πράγμα. Επειδή η Ελλάδα είχε και οπισθοβαρείς, ξέρεις, φιγούρες, σωματοτυπικμά. Ναι, ναι. Και μπροστό, Και σμιχτοφρύδιδες πάρα πολύ, ναι. Και πολύ νταλαμαγκέν. Μόλις έβλεπες μια φιγούρα λεπτή, μισχοειδή, έλεγες, αχ, τι ωραία, ξέρεις, από μικρός. Όσα παιδιά, κορίτσια και αγόρια, ανήκαν σε αυτή την κατηγορία, θέλαμε πάρα πολύ να κάνουμε παρέα, να τους κάνουμε φίλους κτλ. Αρκεί να ήταν ωραίοι τύποι. Δεν μας ενδιαφέρει να έχουν ούτε διπλώματα, ούτε να σκίζουν, δεν ξέρω πού ή δεν ξέρω τι κτλ. Να ήταν ωραίοι τύποι. Αυτό. Πριν λίγο είπατε για το Woody Allen που βγάζει τώρα το Café Society. Μήπως μας έκλεψε τον τίτλο. Όχι, μήπως μας έκλεψε τον τίτλο, να ξέρω. Είναι να κάνουμε πανάρχιος τίτλος. Το ξέρω, το ξέρω. Και ταιριάζει το Woody Allen γιατί είναι 30s όπως ναι, το Café Society. Ναι, μ' αρέσει πολύ που σε αυτή την ηλικία εξακολουθεί να κάνει πράγματα. Είναι πολύ ωραίο. Θέλω να κλείσουμε με μια ερώτηση η οποία είναι εξής. Και θέλω να πω ότι χτες το βράδυ. Και ήμουνα με τους φίλους μου και λέω: αύριο θα πάρω συνέντευξη στο Τζούμα. Πω, τώρα τι ρωτάς στο Τζούμα, αυτός είναι sui generis, δεν ξέρω πού το πιάσεις. Λέω: βοηθήστε, ευτυχώς έχω πολλούς φίλους δημοσιογράφους. Θέλουμε λοιπόν να μάθουμε ένα τίμα τύπο δημοσιογράφων. Μια πολύ απλή ερώτηση. Αν υπάρχει κάποια φορά που να νιώσατε ότι προδώσατε τον εαυτό σας. Υποθέτω ότι προδίδουμε τον εαυτό μας καθημερινά πάρα πολλές φορές, αλλά κάνουμε ότι δεν καταλαβαίνουμε. Κάτι συγκεκριμένο, δηλαδή μου λέγανε, έπρεπε να γίνεις πιανίστας. Η μητέρα μου ήθελε πιάνο.
Άλλος ότι έπρεπε να κάνω ετούτο, άλλος θα έπρεπε να κάνετε κλασικό ρεπερτόριο, κύριε Τζούμα. Παίζετε σε κάτι ελαφρότητες του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Τα κουρέλια τώρα, τι ταινία είναι αυτή, μου λέγει ο κύριος Πατσιφάς της Λύρας, ο διευθυντής. Από σας περιμένω, μου λέει, τον Ίψεν, τον Σέξπιρ κτλ. Εγώ να σας πω την αλήθεια μου, βαριέμαι τους κλασικούς. Μ' αρέσει το σήμερα. Το ότι καθόμαστε και μιλάμε οι δυο μας μαζί, χτες το βράδυ στον μπαρ που πάμε δύο κουβέντες, αυτό με ενδιαφέρει. Τα άλλα είναι εκεί, όποιος θέλει, τα διαβάζει, τα πληροφορείται, πάει σε αυτά κτλ. Μάλιστα. Εδώ βλέπετε, αυτός ο Σατανάς έδειξε 0-0. Άρα αυτή τη στιγμή με τον Κωνσταντίνο Τζούμα πρέπει να πάρει τέλος. Τα υπόλοιπα στον Εν Λευκό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την όμορφη συζήτηση. Κυρίες και κύριοι, Κωνσταντίνο Τζούμα.